Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε και φίλοι ακροατέ του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, 10 λεπτάκια μετά τι 2. Λίμπερο παντού με Γιώργο Παναγιωτίδη και Χρήστο Γιωβάνο κλειστά μικρόφωνα. Καλησπέρα, Χρήστο, τι γίνεται. Καλησπέρα, Γιώργο, όλα καλά, εσύ. Μια χαρά. Α, πάμε εδώ παρεούλα αυτή την ώρα, ως και τις 3, για να δούμε ό,τι συνέβη στο χθεσινό παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΛΜΕΣΟΥ, σε αυτό το ισόπαλο 0-0 που τα αφήνει όλα ανοιχτά εν ώψη τη ρεβάνση που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη στην Κύπρο. Θα τα πούμε φυσικά στη συνέχεια. Θα αναλύσουμε ό,τι είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι και με τον Νίκο Παπαδόπουλο και εδώ παρέα με τον Χρήστο Γιωβάνογλου. Και φυσικά ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα σήμερα και στα θέματα του ΠΑΟΚ και στα υπόλοιπα μεταγραφικά και όχι μόνο. Αλλά φυσικά, Χρήστο, νομίζω είναι έτσι. Επιβάλλεται να ξεκινήσουμε με όσα έγιναν χθες στο Κλειάν της Βικελίδης. Εννοείται, ήταν... είναι η επικαιρότητα στην ουσία. Έτσι. Το ισόπαλο από το κατάμεστο το Κλειάν της Βικελίδης. Ήταν, ναι. Ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα που είχαμε να τη δούμε και χρόνια. Γεμάτο το γήπεδο, sold out ούτως ή άλλως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης. Και ήταν ωραίες εικόνες στις κερκίδες με τα πανό, τα χαρτάκια, τα σημειάκια. Ήταν μια βραδιά που είχε 8 χρόνια να ζήσει ο Άρης, ευρωπαϊκή βραδιά στην έδρα του. Και διψούσε ο κόσμος, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Το γήπεδο γέμισε πολύ νωρίς. Οι εικόνες ήταν ωραίες, είχαν λείψει γενικότερα από το ποδόσφαιρο το ελληνικό, θα πω εγώ. Γιατί εντάξει, το Κλειάν της Βικελίδης είναι μια έδρα που έχει προσφέρει τέτοιες βραδιές ωραίες ευρωπαϊκές στο παρελθόν. Και έτσι την ξαναέζησαν έντονα οι φίλοι του Άρη. Το απόλαυσαν νομίζω, το γιόρτασαν και φάνηκε και μετά το τέλος δεν απογοητεύτηκαν από το αποτέλεσμα. Ζήτησαν την πρόκριση μέσα στην Κύπρο. Και νομίζω ότι ο Άρης, δεν θέλω να πω ότι είναι το φαβορί, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αλλά νομίζω ότι έδειξε χθες ότι είναι καλύτερη ομάδα από τους Κύπριους σίγουρα. Και αν ήταν λίγο πιο τυχερός, ίσως για να πούμε πιο εύστοχος, και πιο εύστοχος όμως θα έπρεπε να ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσε από χθες να είχε πάρει σαφές προβάδισμα πρόκριση. Σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα αφήνει μια πικρία στον Άρη, γιατί ήταν τουλάχιστον 2 σκαλιά πάνω από την ΑΕΛΜΕΣΟΥ. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα. Ο Άρης θα πάει μέσα στην Κύπρο και θα πάρει την πρόκριση. Τουλάχιστον με αυτά που είδαμε χθες, ποιοτικά και άλλα και σαν σύνολο είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΛΜΕΣΟΥ. Ναι, και νομίζω ότι ο Άρης έδειξε ότι βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο ετοιμότητας, όσο μπορεί να είναι αυτό σε αυτή τη χρονική περίοδο την οποία βρισκόμαστε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε στις 26 Ιουλίου, ακόμη 25 χθες πέγινε το μάτς, πολύ νωρίς σε περίοδο προετοιμασίας. Παρ' όλα αυτά έδειξε ο Άρης ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία σαφώς δεν είναι στο 100%. Ωστόσο, αν βελτιώσει και κάποια πράγματα ακόμη, στην πορεία μπορεί να παρουσιάσει ακόμη καλύτερα πράγματα, νομίζω. Ναι, σίγουρα είναι αισιόδοξα τα μηνύματα, γιατί όπως είπες και εσύ πριν, είναι μια σχετικά, έτσι μπορούμε να πούμε, αρκετά νωρίς. Είναι αρκετά νωρίς στη χρονιά και είδαμε πολύ καλά δείγματα γραφής και επιθετικά αλλά και αμυντικά από τον Άρη, που στην ουσία μόνο μια ευκαιρία έκανε η ΑΕΛΜΕΣΟΥ. Ένα μακρινό σουτ, ναι, του Καζαριάν. Μπορώ να πω ότι όσοι πήγανε στο γήπεδο αλλά και όσοι το είδαν από τις τηλεοράσεις τους μείναν ικανοποιημένοι από την εικόνα του Άρη. Ναι, εντάξει, βέβαια υπάρχουν σημεία του παιχνιδιού για την ομάδα του Παντελίδη που σαφώς χρήζουν βελτίωσης. Για παράδειγμα, φάνηκε ξεκάθαρα, ας πούμε, ο Ιντέγε δεν βρίσκεται στο επίπεδο ακόμη που θα μπορεί να πιάσει. Παρ' όλα αυτά έχει τη διάθεση, μπαίνει στις φάσεις, ναι, προσπαθεί. Ναι, σίγουρα, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ακόμη δεν είναι στο 100%. Δεν είναι ο Ιντέγε που σίγουρα περιμένουν φίλοι του Άρη. Και είναι λογικό αυτό, σε να πούμε έτσι. Δικαιολογεί τα βόλτα. Από εκεί και πέρα υπήρχαν άλλα σημεία στα οποία μπορεί να σταθεί κανείς, όπως το ότι ίσως να υστέρησε λίγο σε ταχύτητα στη μεσαία γραμμή, κάτι το οποίο περιμένουν να το δώσει ο Σάσα ούτως ή άλλως στην πορεία, όταν και αυτός θα είναι πιο έτοιμος. Υπάρχουν θετικά πράγματα για να πιαστεί κανείς, όπως η παρουσία του Φετβαζίδη χθες, που ήταν δραστήριος. Το πόδι του Ματίγια που και πάλι απειλούσε συνεχώς. Υπάρχουν αρκετά σημεία. Η δραστηριότητα του Ντιγκινί και στα άκρα και στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, όταν τον έβαλε ως δεύτερο φόρ δίπλα στον Ιντέγιο Παντελίδης. Και σίγουρα χθες θα μπορούσε να είχε δώσει τη λύση στο σκοράρισμα ο Γιουνές, πιστεύω. Αν ήταν διαθέσιμος, αν ήταν έτοιμος για να παίξει, θα μπορούσε ίσως να είχε δώσει λύση στα σημεία που πίεζε ο Άρης και έβαλε την μπάλα περισσότερο μέσα στην περιοχή. Ίσως εκεί, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι, θα τον χρειαζόταν ο Παντελίδης. Δεν τον είχε διαθέσιμο και όπως είπε και χθες στην ΕΦΣΥ, που δεν θα τον έχει μάλλον ούτε στο δεύτερο παιχνίδι. Δύσκολο, αδύνατο το χαρακτήρισε να είναι στη διάθεσή του. Διότι ακόμη και αν επιστρέψει προπονήσεις, δεν θα έχει την ευχαίρεια να προπονηθεί αρκετές φορές ώστε να είναι έτοιμος για το παιχνίδι. Επομένως, μάλλον δεν θα το δούμε ούτε στην Κύπρο τον ίσιο επιθετικό. Αλλά νομίζω ότι στην Κύπρο θα είναι και ένα διαφορετικό παιχνίδι. Και αν θέλεις λίγο να πάμε και στα της ΑΕΛΜΕΣΟΥ, δεν ξέρω τι περίμενε πολλοί κόσμος να δει. Εντάξει, δεν είχαμε και καμιά ξεκάθαρη εικόνα από τους Κύπριους, αλλά έδειξαν μια ομάδα η οποία ήρθε χθες στο Κλειάνδης Βικελίδης ξεκάθαρα για να κρατήσει το 0. Ακριβώς. Να κλέψει εντός εισαγωγικών το παιχνίδι.
κατάφερε να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν τη εξασφαλίζει κάτι, δεν δίνει προβάδισμα. Αλλά τουλάχιστον δεν δέχτηκε γκολ, το πήγε λίγο με καθυστερήσεις, λίγο έτσι με πλάγιους τρόπους να πάρει αυτό που ήθελε. Με όλα αντιποδόσφαιρο στην ναι, ουσία. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι βέβαια. Δεν μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει γι' αυτό. Σίγουρα σε καμία περίπτωση, αλλά ναι. Και πάλι. Πάντως έδειξε μια ομάδα συμπαγής, αλλά μέχρι εκεί. Επιθετικά δεν απείλησε κανένα σημείο πέρα από εκείνο το μακρινό σου. Δεν ναι. Έδειξε ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον Άρη που και πίσω δείχνει και να δένει το δίδυμο Ρόουσβελ. Ναι, αλλά και λέμε στους αμυντικά έχει πολλά προβλήματα. Ειδικά εκεί όταν μένει τριάδα πίσω στα στόπερ, ο Ντικινή με τον Ντέγε ήταν πολλές φορές αμαρκάριστη στη μεγάλη περιοχή, δείγμα του ότι πώς πρέπει να προσεγγίσει ο Παντελίδης τη ρεβάν στην Κύπρο. Όπως είπες και εσύ προηγουμένως, σίγουρα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ο Άρης με ένα γκολ ξέρει ότι έχει ακόμα και να φάει γκολ. Με ένα γκολ ξέρει ότι περνάει. Ουσιαστικά πάει για δύο αποτελέσματα να βάλει στην Κύπρο. Ναι, ναι, είναι πολύ πιο εύκολο το έργο του. Θα δούμε. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη σε τι κατάσταση θα βρεθούν και οι ομάδες εκεί. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι αυτό το 0-0 ναι μεν αφήνει μια πικρία, αλλά απ' την άλλη τα αφήνει όλα ανοιχτά και ο Άρης νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα πάει στην Κύπρο και θα κάνει αυτό που πρέπει, θα πάρει την πρόκριση. Είχαμε χθες φυσικά και το ματς του Ατρομητού, ο οποίος έκανε το βήμα πρόκρισης κερδίζοντας με 2-1 εκτός έδρας στην Σλοβακία. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Την κολάρα του Ούμπιδες την είδες? Την είδα. Τι έβαλε ο Ούμπιδες. Στα 37 του ο κύριος. Στα 37. Πώς θα ήθελα να έχουν ένα Ούμπιδες στα 37 τους? Πιστεύω όλοι. Όλοι. Ξεκάθαρα. Πολύ ποιοτικός παίκτης και παρά τα χρόνια του έχει να δώσει πράγματα ακόμη. Αλλά και το γκολ του Μανούσου είναι ωραίο. Ναι. Σουτάρα. Ατρόμητος νομίζω έδειξε χθες ότι από τον περσινό αποκλεισμό του ίσως αποκόμισε κάποια εμπειρία με τον τρόπο που αποκλείστηκε πέρσι από την Δυναμό Μπρέστ σε αυτή τη φάση της οργάνωσης. Ίσως αποκόμισε κάποια εμπειρία και φέτος μπήκε πιο αποφασισμένος, πιο να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι. Και με μεγαλύτερο κίνητρο, άμα θέλεις. Ναι. Στην ουσία. Και νομίζω ότι θα πάει παρακάτω. Εντάξει, χθες έγιναν και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Δεν είχαμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ούτε στο μάτς από το οποίο περιμένει ο Άρης να μάθει αντίπαλο, εφόσον φυσικά προκριθεί. Το μάτς της Μόλντε με την Τζουκαρίσκη που έληξε ισόπαλο με 0-0 στην Νορβηγία. Και πλέον οι Σέρβοι, παρότι είναι το outsider, στην έδρα τους τώρα θα πάνε και με άλλη ψυχολογία, αν θέλεις. Επομένως, ούτε από εκεί ξεκαθάρισε το ζευγάρι. Μας τα έλεγε χθες ο Νίκος ότι η Σέρβη είναι επικίνδυνη ομάδα, παρότι η Μόλντε είναι το φαβορί στο ζευγάρι. Οπότε, ούτε από εκεί γίναμε σοφότεροι, μάθαμε κάτι περισσότερο. Περιμένει ο Άρης, πρώτα φυσικά κοιτάει το δικό του παιχνίδι να πάει να προκριθεί, και από εκεί και πέρα θα περιμένει να μάθει και τον αντιπαλό του. Την επόμενη Πέμπτη είναι όλα τα παιχνίδια για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ο Κερκέζ, ο προπονητής της Αλεμεσού, μπορώ να πω ότι μου φάνηκε. Και μετά το παιχνίδι πλέον, εντάξει, ακούγαμε τις δηλώσεις από πριν. Πολλοί ίσως τον κακολογούσαν ότι κάνει mind games και θέλησε και ο ίδιος να σταθεί σε αυτό, στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Γιατί χαρακτήριζε συνεχώς φαβορί τον Άρη. Και χθες επέμεινε πάντως ότι και πάλι ο Άρης είναι το φαβορί. Είπε μάλιστα ότι ο Άρης είναι φαβορί σε κάθε μάτς που γίνεται στο Κλειάνθης Μικελίδης, κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Και θέλοντας να δικαιολογήσει ουσιαστικά τους ποδοσφαιριστές του για το ότι κάναν καθυστερήσεις, είπε ότι το γήπεδο είχε κάτι φόρα σε ορισμένες φάσεις και αν το κάναν. Ήταν δική τους διαχείριση, δεν τους έδωσε κάποια διαντολή. Πάντως φάνηκε ότι το πήγε το μάτς εκεί που ήθελε ως ένα βαθμό ο ίδιος. Αν λάβουμε υπόψη και ότι εντάξει, είναι μια πιο αδύναμη ομάδα. Ναι, πάγωνε το ρυθμό, έδινε κάποιες ανάσες στην άμυνα. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία κάνει μια ομάδα που θεωρείται outsider και δείχνει ότι δεν μπορεί να χτυπήσει στα ίσα την αντίπαλη ομάδα. Είναι ένα σκαλί κατώτερη. Ναι, το πήγε στον εκνευρισμό το παιχνίδι. Έχουμε τον Νίκο Γιάννη. Ωραία, να βάλουμε στην παρέα και τον Νίκο Παπαδόπουλο να πάρουμε και το δικό του σχόλιο φυσικά. Τι γίνεται, Νίκο? Καλησπέρα, Νίκο. Γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται? Μια χαρά. Να, εδώ τα λέμε για το χθεσινό παιχνίδι και φυσικά περιμένουμε να ακούσουμε και τη δική σου άποψη. Ναι. Καταρχήν, από πού ξεκινήσουμε? Καταρχήν, να ξεκινήσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε και εμείς, από το πόσο ωραία βραδιά ήταν χθες στο Κλειάνθης Μικελίδης και πόσο διψούσε και ο κόσμος και φάνηκε αυτό και. Έτσι, επέστρεψε ο Άρης με το χθεσινό, νομίζω, και με το sold out που έγινε και με την ατμόσφαιρα γενικότερα. Ναι, εντάξει. Ο αντίπαλος μπορεί να μην ήταν τόσο εμπορικός, αλλά η χθεσινή βραδιά δεν ήταν ιδιαίτερη λόγω του αντιπάλου. Δεν ήταν κάποιο μεγάλο ευρωπαϊκό όνομα. Ήταν ιδιαίτερη επειδή ο Άρης επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 8 χρόνια. Έστω και αν μιλάμε για ένα δεύτερο προκριματικό γύρο και για έναν Άρη που, έτσι όπως τον έχουμε μάθει, ο στόχος του πάντα είναι η όμιλη. Ωραία βραδιά. Και με την ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος
και με τις πολύ ωραίες πινελιές που προσέθεσε η ΠΑΕ Άρης με τα φωτορυθμικά λίγο πριν τη σέντρα όταν χαμηλώσαν και προβολή του γηπέδου, με τη μουσική αν θες κιόλας, με τα κινητά που άναψε ο κόσμος φακούς των κινητών του στις κερκίδες του Τηλάνδης Βικέλερης. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πριν τη σέντρα και στη διάρκεια του αγώνα φυσικά. Για 90 λεπτά ο κόσμος δεν σταματούσε να τραγουδάει, να φωνάει συνθήματα και να δημιουργεί εικόνες που θύμισαν σε όλους πώς είναι το γεμάτο ευρωπαϊκό Τηλεάνθης Βικελίδης. Είχε λείψει. Είχε λείψει πολύ και μακάρι η ομάδα να κάνει αυτό που πρέπει την ερχόμενη Πέμπτη, ώστε να το αντικρίσουμε ξανά για μία ακόμα φορά γεμάτος ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 15 Αυγούστου. Αν περάσει ο Άρης την επόμενη Πέμπτη και να δούμε φυσικά αν περάσει και ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει, γιατί κουλούργια είχαμε και στην Νορβηγία στο Μόλντι του Καρίτσκι χθες. Μας τα έλεγες εσύ ότι η Σέρβη είναι επικίνδυνη. Ναι, είναι αυτό το οποίο διαβάζαμε, ότι είναι αρκετά καλή ομάδα, που αποσπάσε ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στην Νορβηγία και πλέον όλα θα κρυθούν στο Βελιγράδι την άλλη εβδομάδα. Για να δούμε ποιος θα περάσει από εκείνο το ζευγάρι. Mm-hmm. Τώρα δεν έχω εικόνα το μάτς για να σου πω ξεκάθαρο φαβορί. Ναι, εντάξει, από το ζευγάρι Άρης ΑΕΛ, εντάξει, νομίζω ότι ακόμα υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Γι' αυτό είναι ο Άρης. Παρά το 0-0 χθες, εντάξει, θα παίξει μέσα στην έδρα του αντιπάλου του, που δεν είναι η φυσική του έδρα. Αλλά ο Άρης, βάσει της εικόνας που παρουσίασε στο χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο όσον αφορά την πρόκρισή του. Έδειξε ξεκάθαρα ότι είναι η καλύτερη ομάδα Νίκο Άρης στη μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού. Ναι. Είχε τον έλεγχο, πίεσε, δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο. Ίσως απειλήσε κιόλας. Έτσι, είχε και τις ευκαιρίες του. Οι Κύπροι αυτό που έδειξαν είναι απλά ότι εντάξει, δεν είναι καμία ομάδα που μπορείς να την περάσει απλά έτσι και εύκολα με ένα ευρύ σκορ. Παρότι ο Άρης έχει ευκαιρίες, είναι μια συμπαγής ομάδα, καλωδοστημένη. Αλλά ναι, μέχρι εκεί. Το πήγε στον εκνευρισμό, το πήγε στην ένταση στο παιχνίδι, αλλά από εκεί πέρα δεν μπόρεσε να δημιουργήσει. Η ΑΕΛ, ξέραμε και πριν το χθεσινό παιχνίδι ότι θα έρθει με αυτόν τον προσανατολισμό να κρατήσει πίσω το μηδέν με οποιοδήποτε τρόπο και βασιζόμενοι κυρίως στην καλή της αμυντική λειτουργία. Βέβαια ο Άρης κατάφερε να τη διασπάσει χθες, είναι η αλήθεια. Όχι βέβαια σε τόσο σε φάσεις που έκανε επίθεση οργανωμένα, δηλαδή ξεκινώντας από πίσω. Αυτό το έκανε μία-δύο φορές. Τις περισσότερες φορές ο Άρης δημιούργησε φάσεις ως αποτέλεσμα του πολύ καλού pressing που έκανε, κυρίως στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έκλεψε πολλές μπάλες ο Άρης στο χθεσινό μάτς και έπιασε αρκετές φορές κάπως ανοργάνωτη την άμυνα, σε ανισορροπία να το πω καλύτερα, την άμυνα της ΕΛΕΜΕΣΟ για να δημιουργήσει και τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Και το εντυπωσιακό για μένα με τον Άρη είναι ότι ενώ πριν μια εβδομάδα με τον Ατρόμητο δεν μπορούσε να κάνει φάση μες στην περιοχή, χθες δημιούργησε φάση μες στην περιοχή. Ναι. Άλλες ευκαιρίες κιόλας μέσα στο κουτί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με τροφοδοτήσεις κυρίως από τον Ντιγκινή, μια καλή σέντρα που είχαμε του Τόνσο, με τις προσπάθειες που έκανε ο Φετφαντζίδης από τα δεξιά και το δοκάρι φυσικά που είχε στο 41ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά. Ένα τα δύο δοκάρια που είχε η ομάδα, καθώς είχαμε και το δοκάρι του Ματίγια στο δεύτερο ημίχρονο. Απλά σε άλλες φάσεις ο Άρης ήταν αναποτελεσματικός, όπως για παράδειγμα στο 5ο λεπτό με τον Ιντέγε, που εντάξει, από τη μια λες δεν χάσετε, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, ανεξάρτητα πόσα λεφτά παίρνει ένας ποδοσφαιριστής. Έτσι είναι. Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα σε κάποιες περιπτώσεις. Εκεί νομίζω ότι σε εκείνη τη φάση έπαιξε ρόλο η κακή ισορροπία που είχε ο Ιντέγε. Δεν έβαλε για να στείλει την μπαλακή. Ναι. Δεν έβαλε στάτο το σώμα του, δεν ήταν καλός. Ενώ έφυγε από κανονική θέση, απέφυγε τον αντιπάλο του, βγήκε στην πλάτη του, δεν είχε τόσο καλό βηματισμό και δεν είχε καλή ισορροπία το σώμα του. Γι' αυτό την έστειλε και τόσο ψηλά. Και η ατυχία φυσικά που είχε σε δύο περιπτώσεις. Μία με το δοκάρι του Βετφαντζίδη, που δεν ξέρω για σένα, επειδή ήσουν στο γήπεδο, τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε ότι μπήκε μέσα στην αρχή. Και δεν ήμουν ο μόνος. Από ό,τι πληροφορήθηκα μετά, πολλοί νόμιζαν ότι μπήκε μέσα εκείνο το σούτ του Φετφαντζίδη, με τον τρόπο που βρήκε στο δοκάρι. Όντως, με παρόμοιο ήταν και το δοκάρι του Ματίγια στο δεύτερο ημίχρονο. Και είναι και μεγάλη ευκαιρία με τη φοβερή απόκριση που κάνει ο Βοζίνιας στο σούτ του Τόνσου, αν θυμάμαι. Στο 73ο λεπτό εκείνη η φάση με τον Τόνσο. Από τις λίγες στιγμές που για μένα φάνηκε στο παιχνίδι της Αργεντινός. Τουλάχιστον όσον αφορά το δικό του κομμάτι μέσω παιχνίδι, δηλαδή το δημιουργικό. Και ενδεχομένως να απειλήσει με κάποιος τρόπος, έκανε σε εκείνη τη φάση. Καλή ευκαιρία
Εντάξει, η ΑΕΛ πρέπει να ευχαριστεί την ατυχία του Άρη, νομίζω, την αποτελεσματικότητα του σε κάποιες φάσεις και το Βοζίνια, ο οποίος ήταν πολύ καλός στο χθεσινό παιχνίδι, όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για να κρατήσει το 0 στην αιστεία του και ήταν και ο MVP, νομίζω, το Κύπριο στο χθεσινό παιχνίδι, καθώς δεν πιστεύω ότι κατάφερε να διακριθεί κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής, πλην τον Καζαριάν βέβαια, μην τον ξεχνάμε. Ναι, μόλις ο οποίος μπήκε ξεχώρισε. Βασικό τον περιμέναμε, τον κράτησε στον πάγκο τελικά ο Κέρκες, ενδεχομένως για να πάει και πιο αμυντικά στην αρχή και αναλόγως πόσο το έβγαινε το μάτς, να χρησιμοποιήσει και τον Καζαριάν. Στη συνέχεια, νομίζω ότι του βγήκε όπως το περίμενε, γι' αυτό και έβαλε τον Αρμένιο μέσα. Οι δύο καλές στιγμές της ΑΕΛ, οι δύο από τις τρεις βασικά, γιατί εντάξει είχε και μια κεφαλιά με τον Τόσα Τζούνιορ στο δεύτερο μήχρονο, αλλά αυτή πήγε πάνω στον Κουέστα. Οι άλλες δύο καλές στιγμές που ήταν με τον Καζαριάν. Και η μία ήταν το δοκάρι. Έτσι. Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Νίκο, νομίζω υπάρχουν αρκετά σημεία για να σταθούμε και θετικά. Νομίζω είναι περισσότερα τα θετικά για την εικόνα του Άρη και σε αυτό το σημείο της προετοιμασίας που βρίσκεται. Γιατί ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας βρίσκεται, κακά τα ψέματα, παρότι χθες ξεκίνησαν οι επίσημες υποχρεώσεις, είναι πολύ νωρίς στη σεζόν. Αλλά υπάρχουν και κάποια αρνητικά, τα οποία όμως νομίζω ότι είναι από αυτά τα αρνητικά που περιμέναμε να είναι έτσι, δηλαδή είναι λογικά ως ένα βαθμό και μπορούν να βελτιωθούν, όπως για παράδειγμα η ανετοιμότητα του Ιντέγε, που σαφώς είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, το λέγαμε κιόλας. Κοίτα, να σου πω κάτι για τον Ιντέγε. Πώς το βλέπω εγώ τουλάχιστον, έτσι. Γιατί πολλές φορές αυτά τα πράγματα είναι και υποκειμενικά. Ο καθένας στη δυτική ατοπική. Εμένα ο Ιντέγε δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει. Δεν σου λέω ότι είναι ο παίχτης που θέλεις και ο παίχτης που δώσει 500 χιλιάρικα. Αλλά εμένα ο Ιντέγε δεν μου κάθεται τόσο άσχημα όπως ακούω, πούμε, ορισμένους να λένε. Γιατί, οκ, μπορεί να μην σκόρερε χθες. Αλλά εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή έχεις έναν φόρο ο οποίος είναι πολύ συμμετοχικός. Το οποίο δεν το είχες πέρυσι. Εντάξει, βγαίνει έξω από την περιοχή, μπορεί να κρατήσει την μπάλα, έξω από την περιοχή μπορεί να μοιράσει παιχνίδι, να τραβήξει τον στόπερ μακριά από την περιοχή. Αυτό το πράγμα το έχει ο Ιντέγε. Κάνει άλλες δουλειές. Η βασική του βέβαια είναι το σκοράρισμα. Και αυτό περιμένει ο Άρης από τον Νιγηριανό, να αρχίσει να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Γι' αυτό το έδωσε 500 χιλιάρικα. Αλλά ένας φόρ δεν κάνει μόνο αυτή τη δουλειά, μπορεί να κάνει κι άλλες. Σίγουρα. Ο Ιντέγε την κάνει αυτή τη δουλειά για την ώρα. Και το λέω με λίγη επιείκεια, διότι μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει να παίξει μπάλα ένα χρόνο. Αυτό ήθελα να επισημάνω και εγώ, ότι είναι ένα αρνητικό σημείο ότι ακόμη δεν είναι απόλυτα έτοιμος, αλλά είναι και λογικό σε ένα σημείο. Δηλαδή νομίζω ότι στην πορεία θα δώσει περισσότερα πράγματα και στο σκοράρισμα, όταν βρει ρυθμό. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε διάφορες παραμέτρους. Απλά έχει την ατυχία τώρα ο Παντελίδης να μην έχει το Γιουνές διαθέσιμο. Και από ό,τι είπε και χθες, μάλλον δεν τον έχει ούτε στη ρεβάνση. Όχι, δεν θα είναι, όπως φαίνεται, ότι είναι ίσως στην Ερβάσης Λάρνακα στην επόμενη Πέμπτη. Άρα η εναλλακτική του Ιντέγε παραμένει ο Ντικινή. Μια ρεβάνση για την οποία ο Παντελίδης θα έχει πιο έτοιμο τον Λάρσον, ο οποίος πήρε χθες 30 αγωνιστικά λεπτά. Μετά περίπου 3 εβδομάδες που ήταν εκτός, δεν μπήκε πολύ στο κλίμα του αγώνα και εγώ το θεωρώ φυσιολογικό σε έναν βαθμό για τον Σουηδό. Δεν έχει ρυθμό ο Λάρσον. Όχι ότι οι άλλοι έχουν τον απαιτούμενο ρυθμό, αλλά σίγουρα περισσότερο ρυθμό από τον Σουηδό. Νομίζω ότι και με τις προπονήσεις των επόμενων ημερών θα αυξήσει το βαθμό της ετοιμότητάς του και δεν αποκλείεται να το δούμε και βασικό την ερχόμενη Πέμπτη. Όπου εκεί, αν μπει ο Λάρσον στην εντεγάδα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τριάδα πίσω από τον Ιντέγε. Δηλαδή, αν ο Ντιγκινή θα πάει στον άξονα και θα βγει ο Τόνσο, ή αν ο Ντιγκινή θα πάει στη δεξιά πλευρά και μείνει εκτός ο Φετφαντζίδης και διατηρηθεί ο Τόνσο στην εδεκάδα. Ναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ένα ακόμη αρνητικό στο οποίο δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ίσως ναι. Η ταχύτητα που έλειπε στη μεσαία γραμμή και κάποιες φορές η πιο γρήγορη έμπνευση που θα μπορούσε να ζητήσει, όταν ο Άρης είχε την μπάλα στα πόδια του και η ΑΕΛ ήταν κλεισμένη. Αλλά και αυτό νομίζω μπορεί να το βρει στην πορεία ο Άρης από τον Σάσα, όταν και αυτός είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας και δέσει και περισσότερο με το σύνολο. Κοίτα, ο Σάσα όταν θα μπει με το καλό, θα ανεβάσει την ταχύτητα στον άξονα, θα έχει μια ταχύτητα παραπάνω με τον Σάσα στη μεσαία σου γραμμή και στον άξονα σου γενικότερα. Ανασταλτικά στον άξονα ο Άρης νομίζω θα πήγε αρκετά καλά. Ναι. Εκεί δηλαδή στον χώρο που η ΑΕΛ φόρτωσε με το 3-5-2 με αρκετούς ποδοσφαιριστές, ο Μπάσα και ο Ματίκε τα πήγαν αρκετά καλά.
και έχει αξία που ακούγεται από μένα για τον Μπάσα, γιατί είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν είμαι φαν του ποδοσφαιρικά, αλλά δεν μπορώ, να σου πω κάτι, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι θες ένα καλό στο ανασταλτικό κομμάτι. Ήτανε. Ναι. Εντάξει, από τον Μπάσα δεν περιμένω στο δημιουργικό να με βοηθήσει. Ο Ματίγια πέρασαν πολλές μπάλες στα πόδια του. Προσπάθησε πολύ να προωθήσει το παιχνίδι. Τον βλέπαμε και πολλές φορές να γυρίζει ανάμεσα στα στόπερ και να παίρνει την μπάλα και να την ανεβάζει, είτε να την παίρνει στο χώρο του κέντρου και να προσπαθεί να την προωθεί σωστά. Ο Άρης το δημιουργικό, από τον άξονα τουλάχιστον, δεν πήρε πολλά πράγματα τον Τόνσο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο Τόνσο, ο οποίος συνεχίζει νομίζω από εκεί που είχε μείνει πέρσι, και αν περιμέναμε κάτι καλύτερο σε αυτό το διάστημα, ας του δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη, να πω εγώ. Ξέρεις τι, με τον Τόνσο, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως είπα πριν για τον Ιντέγι, υπάρχει μια άλλη παράμετρο με τον Τόνσο που λέει ότι είναι το πρώτο καλοκαίρι μετά από λίγα χρόνια που κάνει κανονική προετοιμασία. Κουβαλάει αρκετά προπονητικά φορτία ο Αργεντινός. Εντάξει, είναι δεδομένο, η κόπωσή του είναι διαφορετική σχέση με τους υπόλοιπους σε έναν βαθμό. Αλλά απ' την άλλη, γι' αυτό και αν πρόσεξες, ο Τόνσο δεν γύρνουσε πάρα πολύ πίσω στο παιχνίδι. Ναι, πολλές φορές έμεινε και δίπλα στον Ιντέγι. Ναι, έμενε μπροστά για να έχει περισσότερα τρεξίματα. Εγώ όμως, και σε τώρα αυτό που θα πω είναι προσωπική άποψη, εγώ από το δεκάρι μου περιμένω, και από τον Τόνσο στην προηγούμενη περίπτωση, περιμένω να δημιουργήσει, να σπάσει για τον εξτρέμ, να σπάσει για τον φορ, να τραβήξει έναν ή δύο παίχτες πάνω του και να ελευθερώσει κάποιον συμπαίχτη του. Ο Τόνσο δεν το έκανε αυτό χθες. Το δεκάρι ή θα πρέπει να δημιουργεί ή θα πρέπει να λειτουργεί ως δεύτερος φόρο, όπως είναι την κοινή, ας πούμε, όταν παίζει συγκεκριμένη θέση. Δεν σου λέω ότι δεν προσπάθησε, δεν σου λέω ότι δεν ήταν φιλότιμος, ναι, ήταν όλα αυτά, αλλά ακόμα δεν είναι στα στάνταρ που περιμένεις από έναν παίχτη όπως ο Τόνσο. Γιατί είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Έτσι είναι, ναι, σίγουρα. Και ο Παντελίδης, επειδή τον γνωρίζει καλά, και αυτός ίσως περιμένει πολλά περισσότερα από τον Όπως επίσης ο Ντιγκινή, σου δίνει ταχύτητα στα άκρα, αλλά ο Ντιγκινή νομίζω ότι ίσως να ταιριάζει περισσότερο και στον άξονα. Δεν σου λέω ότι δεν μπορεί να παίξει στα εξτρέμ, μπορεί να παίξει στα εξτρέμ. Απλά ο Ντιγκινή δεν έχει το ένα εναντίον ενός. Ο Ντιγκινή μπορεί να φύγει στην πλάτη του μπακ. Ναι, έχει την ταχύτητα. Δεν μπορεί να πάει δηλαδή. Δεν έχει ταχύτητα, έχει, είναι γρήγορος, πολύ γρήγορος. Έχει ταχύτητα, αλλά με κίνηση στο χώρο, όχι με την μπάλα στα πόδια. Ναι, αυτό ακριβώς, με κίνηση στο χώρο περισσότερο. Ναι, και με την μπάλα όταν την έχει, αλλά δεν μπορεί να πάει στην ατομική προσπάθεια στο ένας εναντίον ενός. Ο Γάλλος τόσο καλά, δηλαδή πώς μπορεί να το κάνει ένας άλλος εξτρέμ. Ναι. Ωραία. Νίκο. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, θα υπάρχουν και θετικά, θα υπάρχουν και αρνητικά εννοείται. Ο Άρης δεν είναι έτοιμος και θα ήταν, νομίζω, λάθος να είναι και πολύ έτοιμος και πολύ φρέσκος αυτή την περίοδο. Εσύ, γιατί αν ήταν τώρα πολύ φρέσκος, στη συνέχεια της σεζόν θα άρχισε να βγάζει θέματα. Σίγουρα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Πλέον το έχουμε δει από αρκετές ομάδες. Εγώ έχω μάθει όσα χρόνια ασχολούμαι ότι όταν μια ομάδα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε είναι κουρασμένη, είναι πολύ θετικό σημάδι. Όταν βγάζει κούραση, όταν δεν μπορεί να βγάλει μια σταθερότητα στο παιχνίδι, γιατί ο Άρης δεν έβγαλε σταθερότητα στο παιχνίδι του και είναι φυσιολογικό. Είχε στο νεκρά διαστήματα. Ναι, είχε νεκρά διαστήματα. Εντάξει, είχε κάποια πεντάλεπτα, δεκάλεπτα καλά, αλλά είχε και νεκρά διαστήματα, όπως είναι για παράδειγμα από το ξεκίνημα δευτέρου μηχρόνου μέχρι και το 65-70. Ναι, που δεν απειλήσε. Είναι φυσιολογικό αυτό στη φάση που βρισκόμαστε. Βέβαια. Και το θέμα είναι να έρθει η πρόκριση που νομίζω ότι θα έρθει. Νομίζω συμφωνείς και εσύ, εύκολα δύσκολα. Ότι εύκολα δύσκολα θα το καταφέρει. Θα είναι δηλαδή μεγάλη έκπληξη αν βάσει της εικόνας που είδαμε χθες ο Άρης μείνει εκτός της συνέχεια του Europa League. Απλά πλέον στην Κύπρο θα πρέπει να σκοράρει. Αυτό είναι το σίγουρο. Ένα γκολ νομίζω ότι χρειάζεται ο Άρης κόντρα στην ΑΕΛ. Δεν θέλει κάτι παραπάνω, γιατί η ΑΕΛ είναι και μια ομάδα που δεν φημίζεται για την συνέπειά του στο σκοράρισμα. Δύσκολα βρίσκει δίχτυα. Δηλαδή, να βάλει ένα γκολ, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να βάλει η ΑΕΛ παραπάνω από ένα γκολ στον Άρη, στο μάτι της Λάρνακας. Ο Άρης, αν σκοράρει, νομίζω ότι έχει περάσει. Είτε με 0-1, είτε με 1-1. Γιατί και το 1-1 πλέον το βολεύει. Είναι αυτό που λέγαμε και με τον Γιώργο πριν, Νίκο, ότι ο Άρης στην ουσία παίζει για δύο αποτελέσματα μέσα στην Κύπρο. Πάει για δύο αποτελέσματα. Ναι, κοίτα να σου πω κάτι. Θεωρητικά και η ΑΕΛ μπορεί να παίξει για δύο αποτελέσματα και να το πάει το μάτι στα πέναλτι. Θεωρητικά, ναι. Αν δει δηλαδή ότι δεν της βγαίνει, θα προσπαθήσει να κρατήσει το 0-0 και να το πάει στη ρώσικη ρουλέτα μετά. Και όποιος περάσει. Θα δούμε. Εγώ νομίζω πάντως ότι δεν θα έχουμε πάλι 0-0. Νομίζω θα βρει γκολ ο Άρης. Και εγώ τι θέλω να πιστεύω. Τώρα εντάξει, λέω πρέπει να σκοράρει. Για να αποφύγει τη δικασία του πέναλτι, πρέπει να σκοράρει. Ναι, έτσι. Ωραία, Νίκο, και ενώ έχει βγάλει και το βίντεο της παρακάμερας, υπάρχει Άρης. Φαντάζομαι σε λίγο θα υπάρχει στο All About Άρης. Θα πει ο κόσμος να το δει, γιατί θα έχει ωραίες στιγμές σίγουρα μέσα από την ωραία βραδιά. Να σε αφήσουμε, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Ναι,
έτσι στα μικρά μικρά της χθεσινής βραδιάς στο Βικελίδης ήταν ο Έλληνας Επίτροπος της Κομισιόν, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος είναι γνωστός για τα αριανά του αισθήματα, δεν τα έχει ρίξει ποτέ άλλωστε. Ένας άνθρωπος τον οποίο εγώ τον έχω πετύχει σε παιχνίδι γάμα εθνικής. Παρακολούθησε το παιχνίδι με τον Θόδωρο Καρυπίδη από την προεδρική σουίτα, δεσμεύτηκε να ξανάρθει κιόλας και επίσης πολύ θετικό είναι τα καλά λόγια που άκουσε ο Άρης από τον Match Delegate της UEFA, τον Σουηδό που ήταν στις τελευταίες δύο μέρες στην Θεσσαλονίκη, για την ατμόσφαιρα, τα πολύ καλά λόγια τα οποία άκουσε και για την οργάνωση γενικότερα και για τις ετοιμασίες που γίνανε. Εντάξει, έκανε κάποιες παρατηρήσεις όπως είναι φυσιολογικό, κάποιες μικροπαρεμβάσεις όσον αφορά λειτουργικά ζητήματα την ώρα του αγώνα, ώστε ο Άρης θα τα έχει υπόψη του στο επόμενο ευρωπαϊκό του παιχνίδι, το οποίο ελπίζουμε όλοι να είναι στις 15 Αυγούστου, αν καταφέρει να περάσει την ΑΕΛ μεσού την ερχόμενη Πέμπτη. Έτσι. Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Περισσότερο το απόγευμα. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από Νίκο Παπαδόπουλο στο δικό του σχόλιο για όσα είδε στο Κλάνο Βικελίδη. Φυσικά περισσότερα και στι 5 στο All About Arizona Air εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πάμε εμεί τώρα στο διάλειμμα Χριστό και να επιστρέψουμε. Έχει παρουσιάσει και τη νέα του φανέλα με εντυπωσιακό βίντεο ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο. Δεν είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο παντού με Χρήστο Γιωβάνοβλου και Γρήγορο Παναγιωτήτη στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε ως και τις 3, όπως κάθε μεσημέρι εδώ στο Λίμπερο 107,4, για να ακολουθήσει στη συνέχεια ο Γιώργος Ζαγόρας με το πέναλτι. Πριν ξεκινήσουμε με της παρουσίαση της νέας φανέλας του ΠΑΟΚ, των νέων εμφανίσεων μάλλον του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πώς σου φαίνονται, Χρήστο, οι νέες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ? Ωραίες είναι. Αν και η πρώτη είναι λίγο, τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα, λίγο απλή, θα έλεγα. Ναι. Αλλά η δεύτερη και η τρίτη είναι ωραίες. Διαφορετικές και μοντέρνες. Ξεχωριστές. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν παρουσίασε στο Twitter της ΠΑΕ, στα social media γενικότερα της ΠΑΕ, έχει ανέβει με ένα πάντα ξεχωριστό και πρωτότυπο βίντεο. Ο ΠΑΟΚ μας το συνηθίζει αυτά τα τελευταία χρόνια, άλλωστε τα έχουμε πει πολλές φορές για το πώς καινοτομεί συνεχώς σε αυτόν τον τομέα. Με 5 ποδοσφαιριστές του να είναι στην περιοχή στα κάστρα, πρέπει να είναι, αν κάνω λάθος, έτσι. Πρέπει να είναι στα κάστρα, ναι. Ναι, είναι ο Στόχ, ο Ντόγκλας Αουγκούστο. Ο Πέλκας, ο Ακπομ, ο Σβιδεύσκι, ναι. Αυτοί. Αυτοί οι 5 είναι και ανεβαίνουν ένας-ένας εκεί κάτι σκαλοπάτια στο χώρο μέσα στα κάστρα. Παίρνουν έτσι πόζα και με τις 3 εμφανίσεις σε διαφορετικές σκηνές του βίντεο. Ωραίο. Αυτή η υπερπαραγωγή, μπορούμε να την πούμε έτσι, για παρουσίαση φανέλας σε βίντεο, σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι ένα δείγμα του ότι και ο ΠΑΟΚ εκτός αγωνιστικά έχει μεγαλώσει και έξω αγωνιστικά σε θέμα marketing και digital γενικά, ναι, και όλα, ναι, αυτά. Σε πολύ ψηλό επίπεδο. Καθώς βραβεύτηκε και στα τελευταία βραβεία digital marketing, αν δεν κάνω λάθος, το Σάρος όλα. Ναι. Η πρώτη λοιπόν είναι λευκή με 4 μαύρες ρίγες, πιο λεπτές από την περσιά 3 ρίγες νομίζω φανέλα, τώρα έχει 4 πιο λεπτές, λευκό σορτσάκι, λευκή κάλτσα, η εμφάνιση. Σαν Γερμανία, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, κάπως έτσι. Η δεύτερη είναι μαύρη με κάποιες γκρι καρμπόν, ας πούμε, έτσι, ρίγες στη μέση. Λίγο πιο άγρια θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, λίγο πιο, έτσι. Πιο ωραία. Σου άρεσε περισσότερο η μαύρη? Ναι. Είμαι φαν. Και υπάρχει και η τρίτη εμφάνιση που είναι μπλε πετρόλ, έτσι πάλι με κάποιες ρίγες. Ωραία και αυτή ξεχωριστή. Εντάξει, αυτή θα τη βάλω. Τι φοράς για να πας για ύπνο, ρε παιδί μου, και να πας στη θάλασσα. Εντάξει, καλή είναι. Όχι, εντάξει, μην είσαι σκληρός. Καλή είναι. Εντάξει, τρίτη θα φορτίσει κανένα μάτς με τον Νόφ που ράει. Πρέπει να βρει κανένα ευρωπαϊκό άμα τύχει. Ναι, μπορεί. Λοιπόν, να διαβάσουμε και την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ που δίνει και λεπτομέρειες. Λέει οι αρχές και η ιστορία της ομάδας συνδυασμένα με την ιταλική φινέτσα και το μοντέρνο στυλ της Μάκρον, η εταιρεία που δίνει τον ΠΑΟΚ. Τρεις ξεχωριστές εμφανίσεις γεμάτες καινοτομίες και ιδιαιτερότητες που τις καθιστούν μοναδικές. Η πρώτη δεν θα μπορούσε να μην είναι ρηγή. 4 μαύρες ρίγες πάνω σε λευκή φανέλα. Σε συνδυασμό με ένα old school γιακά με κουπιά, ο οποίος συνδυάζει το design με τη χρηστικότητα, προκειμένου οι φανέλες να είναι βολικές και άνετες για τους παίκτες. Η δεύτερη μαύρη, ή καλύτερα για να είμαστε ακριβείς, σχεδόν μαύρη. Οι carbon ρίγες διατηρούν το χαρακτήρα ΠΑΟΚ και δίνουν ένα εντυπωσιακό all black αποτέλεσμα με σημασία στη λεπτομέρεια. Τέλος, η τρίτη εμφάνιση έρχεται να υπηρετήσει τις επιταγές της εποχής και να παρουσιάζει κάτι out of the box. Μπλε πετρόλ χρωματισμός με ολόλευκο το σήμα σε μια ιδανική εναλλακτική. Το ειδικό συναισθηματικό και σημειολογικό μήνυμα των νέων εμφανίσεων βρίσκεται στο εσωτερικό τους. 20 χρόνια μετά το δυστύχημα στα Ντέρμπι, τα δικοχαμένα ετόπλα είναι συνεχώς δίπλα μας σε κάθε αγώνα. Το σύνθημα «Αδέρφια, ζήτε εσείς μας οδηγείτε» αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής. Σημειολογική ήταν και η επιλογή της τοποθεσίας της φωτογράφησης στα κάστρα της Θεσσαλονίκης, ένα από τα χαρακτηριστικότερα σύμβολα της πόλης μας. Αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να παρουσιαστούν οι εμφανίσεις των ταμπλούχων. On the top είναι το μήνυμα και το hashtag που βλέπουμε ούτως ή άλλως
Στα social media της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έτσι, να διατηρήσει την κορυφή. Ο ΠΑΟΚ υπάρχει το βιντεάκι που είναι πράγματι εντυπωσιακό. 50 δευτερολέπτων, μην φανταστείτε καμία ταινία. Αλλά είναι για παρουσίαση φανέλας, είναι υπερπαραγωγή. Έτσι, όντως. Όπως μας έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πάντως, εντάξει, το θέμα είναι τώρα αυτά με τις φανέλες, όπως είπες και εσύ, είναι για θέμα marketing και όλο αυτό. Το θέμα είναι οι φανέλες να φέρουν νίκες. Και... Ναι. Αν η φανέλα φέρνει νίκες και τίτλους και επιτυχίες, όλοι τη θυμούνται και θέλουν να την αγοράσουν. Είναι στην ουσία, μπορούμε να πούμε, ο καθρέφτης των όλων αυτών που θα μπορούσε να θυμάται ένας οπαδός όταν έχει κρεμασμένη τη φανέλα απέναντι στον τοίχο πάνω από το κρεβάτι του ή στην ντουλάπα. Ότι αυτή η φανέλα, ας πούμε, ήταν του Νταμπλ ή ήταν του πρωταθλήματος του κυπέλλου. Τώρα την περσινή φανέλα του ΠΑΟΚ, ποιος δεν θα ήθελε να την έχει. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Την περσινή φανέλα του ΠΑΟΚ, ποιος δεν θα ήθελε να την έχει. Εγώ, ας πούμε, ο οποίος δεν την πήρα. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, προλαβαίνεις ακόμη. Θα υπάρχουν στην μπουτίκ σίγουρα. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε λίγο μετά του ΠΑΟΚ, στον οποίο ΠΑΟΚ αύριο φυσικά η μέρα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν τα δύο φιλικά παιχνίδια με την Αλτα Βόν στις 4 και με την Φορτούνα Σιτάρτ στις 8, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών ο ΠΑΟΚ θα δώσει δύο παιχνίδια με δύο διαφορετικές συνδεκάδες και έχει αυτό το ενδιαφέρον να δούμε πώς θα γίνει, ποιοι παίκτες θα πάνε σε ποιο γήπεδο, ποιοι άλλοι θα, αν θα είναι στο ξενοδοχείο και θα πάνε με άλλο πούλμαν. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν ξέρω ποιος θα κανόνισε έτσι, είναι λίγο. Επιλογές που είχαν κληθεί αυτά τα φιλικά. Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό, αλλά είναι λίγο τρέξιμο ρε παιδιά. Τώρα να παίξουμε δύο μάτς μέσα σε. Γιατί θα έχουμε δηλώσεις. Προθέρμανση ξανά των παικτών, ο οποίο δεν παίξανε από θεραπεία. Δεν θα παίξανε. Διαφορετικές συνδεκάδες θα παίξουν. Δεν θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή δεν θα παίξει ένας παίχτης και στα δύο φιλικά. Αυτό δεν θα γίνει με τίποτα. Εντάξει, κράτα μια μικρή καβάτσα. Δεν ξέρω τι μπορεί να. Όχι, εσύ, δεν γίνεται αυτό. Σε περίπτωση που. Νομίζω δεν θα πάνε κιόλας οι μένουν που θα παίξουν στο πρώτο μάτσο, δεν θα πάνε στο δεύτερο όπως και αντίστοιχα. Γιατί είναι και μια απόσταση γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Ναι, περίεργο. Περίεργο. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Άσε, εδώ είναι το τελευταίο τεστ πάντως. Τα τελευταία τεστ, μάλλον, του ΠΑΟΚ στο στάδιο της προετοιμασίας του. Την Κυριακή επιστρέφει η ομάδα από την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη και θα δουλέψει εδώ με γνώμονα πλέον τα παιχνίδια με τον Άγιαξ που θα ακολουθήσουν. Ο Φερέρ θα έχει την ευκαιρία αύριο να βγάλει τα τελευταία του συμπεράσματα για να δει και ποιους παίκτες θα διατηρήσει το ρόστερ. Διότι από τους 30 που έχει τώρα μαζί του θα κοπούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Γύρω στους 4-5 όπως. Είπε ναι, και αυτό στη δηλώση του, όπως υπολογίζει το ρόστερ. Έτσι, με βάση τους αριθμούς που έχει αναφέρει. Εντάξει, μένει να δούμε και αν θα έρθει τις επόμενες μέρες και περαιτέρω ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκείνη η θέση στην οποία νομίζω είναι στο προσκήνιο και θέλει πρώτα παίκτη. Πάω πέρα και από έναν ακόμη δημιουργικό χαφ που πρέπει να αποκτήσει. Και έναν επιθετικό που έχει ζητήσει. Ο Άμπελ Φερέρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του Ακπομ και του Βιντέρφ και του Γαϊτανίδη. Ναι. Γιατί αυτό νομίζω θα αργήσει παραπάνω. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Αλλά ο μικρός από ό,τι φαίνεται έχει αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Είναι πρώτος σκόρερ στα φιλικά του ΠΑΟΚ και δείχνει ότι τον υπολογίζει κανονικά ο Φερέρα. Δεν νομίζω να είναι δηλαδή στους κομμένους της προετοιμασίας. Όχι, θα τον κρατήσει. Το ενδιαφέρον είναι και στον Εσίτη, τον οποίο περιμένει και ο κόσμος να τον δει στο αυριανό παιχνίδι. Για το οποίο αυριανό παιχνίδι, μάλλον για τα αυριανά παιχνίδια, μπερδεύομαι συνεχώς. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για το αν θα μεταδοθούν από το ΠΑΟΚ TV. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον για το ένα. Αυτό με τη Φορτούνα Σιτάρτ που είναι και στο γήπεδο το κανονικό τη Φορτούνα Σιτάρτ, θα έχει κόσμο, δηλαδή είναι πιο επίσημο φιλικό, έτσι ας το πούμε. Νομίζω και θα υπάρχει κανονικά μετάδοση. Ναι, τώρα να στήσεις και να ξεστήσεις μια ολόκληρη παραγωγή για δύο μάτς είναι και μια διαδικασία. Θα δούμε, ναι, θα δούμε πώς θα γίνει. Πάντως περιμένει ο κόσμος σίγουρα να έχει εικόνα από τον Εσίτη, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, για τον οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτές τις ημέρες και από τα παιδιά που είναι στην Ολλανδία. Και όπως διαβάζουμε και στο ΠΑΟΚ 24, αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού δίπλα στον Ομάρ Ελκαντούρη, στον χώρο του κέντρου. Ναι, εντάξει. Από άποψη φυσική κατάσταση είναι έτοιμος. Δούλευε πολύ πριν ξεκινήσει και ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του. Ήταν στην προετοιμασία της Γάνδης και είναι έτοιμος από αυτή την άποψη. Έχει ρυθμό φυσική κατάσταση. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα το πώς θα δέσει. Και θα είναι μια καλή ευκαιρία αύριο και για τον Φερέρα να τον δει να βγάλει τα συμπεράσματά του για να δει κατά πόσο μπορεί να τον υπολογίζει στο βασικό σχήμα και ενώπιον των αγώνων με τον Άγιαξ, έτσι. Ναι, εννοείται. Πρέπει να δούμε κατά πόσο έχει αφομοιώσει τακτικά πρώτα απ' όλα τις οδηγίες, αλλά και τα θέλω του Άμπελ Φερέρα. Και μετά, εντάξει, νομίζω όπως είπες, σε θέμα φυσικής κατάστασης δεν θα έχει θέμα, γιατί ούτε σε άλλο είναι ένα θηρίο. Ναι. Και σωματικά, αλλά και φυσικά όπως φαίνεται. Άρα δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο θέμα. Ναι. Θα το δούμε. Μεγάλο ενδιαφέρον το περιμένουμε. Οπότε αγωνιστικά έτσι, αυτά θα έχουμε αύριο πολλά περισσότερα να σχολιάσουμε και το βράδυ εδώ στο post-game θα είμαστε παρέα στις 10.
να τα πούμε μετά τα φιλικά παιχνίδια αυτά του ΠΑΟΚ. Με Άλτα Βόν και Φορτούνα Σιτάρ, θυμίζω στις 4 το πρώτο, στις 8 το δεύτερο. Συνεχίζοντας τα του ΠΑΟΚ, εξωαγωνιστικά, υπάρχει μια ανακοίνωση σήμερα της ΠΑΟΚ με λεπτομέρειες και οδηγίες, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να ξέρουν όσοι άνεργοι φίλοι του Κεφάλου θέλουν να διεκδικήσουν ένα εισιτήριο διαρκείας, τα οποία θα δώσει δωρεάν η ΠΑΟΚ, είναι περίπου 1000 στον αριθμό. Να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση με τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρει και ο κόσμος και όσοι ενδιαφέρονται, φυσικά όσοι έχουν κάρτα ανεργίας. Στη θύρα 7, καταρχήν, να πούμε ότι θα είναι τα εισιτήρια διαρκείας, όπως και τις προηγούμενες χρονιές που είχε δώσει η ΠΑΕΠΑΟΚ δωρεάν σε ανέργους. Λοιπόν, η ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοινώνει τη διάθεση δωρεάν εισιτήριων διαρκείας σε ανέργους για τη σεζόν 2019-2020. Η διάθεση των διαρκείας θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση ανάμεσα σε όσους είναι άνεργοι ως τις 15 Αυγούστου και ακολουθήσουν την εξής διαδικασία που θα ξεκινήσει την Δευτέρα 29 Εβδόμου στις 9 το πρωί. Την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή στις 9 το πρωί, θα ξεκινήσει η διαδικασία για όσους θέλουν να μπουν στην κλήρωση. Και είπαμε, στις 15 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση. Λοιπόν, τα βήματα ακολουθούν στην ανακοίνωση. Να δημιουργήσουν λογαριασμό στο paokfc.gr κάθετος tickets, θα βρείτε την κατηγορία των εισιτηρίων στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕΠΑΟΚ, και να συμπληρώσουν όλα τα διαθέσιμα πεδία. Τα στοιχεία να δηλώνονται όπως ακριβώς αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης. Όσοι έχουν ήδη λογαριασμό στη σελίδα της ΠΑΕΠΑΟΚ και στα εισιτήρια στην κατηγορία των εισιτήριων, πρέπει να συνδεθούν και να συμπληρώσουν τα εξής δύο νέα πεδία. Α, τον αριθμό δελτίου ανεργίας, 16 ψήφιος ή 18 ψήφιος χωρίς καθέτους. Β, τον αριθμό αναφοράς που θα βρείτε μόνο στο εκτυπωμένο αποδεικτικό ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κλειδάριθμο στο e-services.oaed.gr. Και με κάποιες καθέτους είναι. Υπάρχει το link πάντως στην ιστορία της ΠΑΕΠΑΟΚ, μπορείτε να το βρείτε εκεί. Παράδειγμα, το εκτυπωμένο αποδεικτικό ανανέωση που περιέχει τους δύο αριθμούς μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ πάλι, δίνει το link ΠΑΕΠΑΟΚ, οπότε είναι καλύτερο να μπείτε εκεί για πιο λεπτομερή ενημέρωση, πιο λεπτομερή να βρείτε τις πληροφορίες. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει από τις 29 Εβδόμου στις 9 το πρωί ως τις 30 Εβδόμου στις 7 το απόγευμα. Ουσιαστικά για δύο μέρες δηλαδή θα μπορούν να μπουν στην κλήρωση όσοι ενδιαφέρονται. Και όσοι φυσικά έχουν κάρτα ανεργίας, έτσι. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κλήρωση και οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με email και SMS βάσει των δηλωθέντων στοιχείων τους. Οι τυχεροί φίλαθλοι θα παραλάβουν τα εισιτήρια διαρκείας τους μέσω courier στη δηλωθήσα διεύθυνση του web λογαριασμού τους. Λόγω του νέου αθλητικού νόμου που απαγορεύει στον οποιοδήποτε να κατέχει δύο εισιτήρια στο όνομά του, δικαίωμα συμμετοχή στην κλήρωση έχουν όσοι φίλαθλοι πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2019-2020. Τα δωρεάν εισιτήρια διαρκείας θα διατεθούν στη θύρα 7 για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία. Παρακαλούμε, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτηση πελατών στο 2310-954-099, είναι το τηλέφωνο που δίνει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Αυτά και με τον ΠΑΟΚ, Χριστό. Τι περιμένεις να δεις αύριο στα φιλικά, διαφορετικό από αυτά που έχεις δει στα προηγούμενα φιλικά? Περιμένω να δω, η αλήθεια είναι, τη βασική, ας πούμε τον κορμό, τη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ να παίρνει το πρώτο 90 λεπτό, έτσι. Και εντάξει, περιμένω, η αλήθεια είναι, να δω έναν καλό ΠΑΟΚ. Έναν ΠΑΟΚ, αν θες, καλύτερο από αυτόν που είδαμε, γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι που σηκώνει να κάνει δοκιμές και λάθη. Γιατί από εκεί και ύστερα, οποιαδήποτε ομάδα παίξει με τον Άγιαξ κάνει λάθη, θα τα πληρώσει. Ναι. Σύμφωνα με την ποδοσφαιρική λογική. Εντάξει, από εκεί και ύστερα νομίζω ότι είναι και μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τα υπόλοιπα παιδιά που δεν λογίζονται σαν βασική δεκαδάτη, να αρπάξουν την ευκαιρία και να κάνουν ένα καλό παιχνίδι. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τον Εσίτη, ενδιαφέρον έχει να δούμε τον Στόχ, ο οποίος δεν ξεκίνησε βασικός νομίζω σε κανένα από το φιλικά προετοιμασίας, και νομίζω αυτό λέει κάτι. Προτιμάει ο Φερέιρα τον Μπίσεσβαρ στα αριστερά και τον Μπέλκα πίσω από τον Τσούμπα Ακπομ. Αυτά νομίζω ότι θα είναι σε πρώτο πλάνο όσον αφορά τα αυριανά παιχνίδια. Να δούμε, από Δευτέρα θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Υπάρχει αύριο και πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στις 7. Βέβαια το κακό είναι ότι συμπέφτει με το φιλικό του ΠΑΟΚ που είναι στις 8 το δεύτερο ημίχρονο. Αλλά μπορούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να ρίξουν μια ματιά αυτό το πρώτο μέρο. Το βλέπουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το τελικό του Super Cup που υπάρχει ανάμεσα σε Άγιαξ και Αϊτχόβεν είναι αύριο στις 7 το παιχνίδι αυτό. Ο Άγιαξ έχει κάνει τον double στην Ολλανδία. Η Αϊτχόβεν ως δεύτερη θα παίξουν το τελικό του Super Cup μαζί του με τον Άγιαξ. Και νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι, διότι εντάξει, πέρα από τα φιλικά, μπορεί να είδε ο κόσμος του ΠΑΟΚ και το φιλικό με τον Παναθηναϊκό του Άγιαξ, αλλά το αυριανό μάτς κρίνει ένα τρόπαιο. Αν και το Super Cup είναι ίσως το πιο αδιάφορο τρόπαιο μέσα στη σεζόν και όταν γίνεται και αυτή την περίοδο,
αλλά δεν πάβει να είναι ανατρόπαιο και ένα μάτσο το οποίο και ο Άγιαξ, για τον Άγιαξ θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε. Σίγουρα. Ένα σοβαρό επίσημο παιχνίδι, θα παίξει με τη βασική του εντεκάδα και έτσι θα μπορεί να έχει ο κόσμο του Πάκου πιο αξιόπιστο δείγμα, πιο ασφαλέ συμπέρασμα για το τι έχει να περιμένει να δει στα παιχνίδια με τον Έαντα. Ναι, νομίζω ότι εντάξει. Το ένα μάτι θα το έχουμε εδώ, το άλλο θα το έχουμε στην Ολλανδία. Αν και νομίζω πως ο Άγιαξ θα είναι φαβορή για την κατάκτηση του Super Cup, έτσι. Αλλά και η Ετχόβεν, η οποία με τη Βασιλεία έκανε την ολική ανατροπή στο 94 και μας πήγε και κουβά στο 3-2. Να τα τονίζουμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτά είναι καλά να μην γίνονται. Είναι καλή ομάδα, άρα νομίζω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για όσους μπορούν να το δουν. Έτσι, να βγει συμπέρασμα καλό για τον Άγιαξ. Ναι, ναι, ναι. Που κάπου διάβασα κιόλας ότι ο Νέρες ψάχνεται για να φύγει, έχει τάση φυγή. Ναι, νομίζω θα βοηθήσει τον Πάοκ, ανέβαινε. Ναι, εντάξει. Εντάξει, όσοι θυμούνται... Ευχόμαστε τα καλύτερα στο παιδί να κάνει μια μεγάλη καριέρα μακριά από τον Άγιαξ προς τον παρόν. Όσοι θυμούνται αυτά που έκανε μέσα στον Περναμπέο ο Νέρες και το πώς άδειαζε εκεί το Ράμος και τους υπόλοιπους, νομίζω ότι δεν θα θέλανε να το δουν να κάνει τα ίδια με στην Τούμπα. Στον Βαρέλα και στον Κρέσπο, ναι. Νομίζω ότι θα είναι λίγο σφιχτά τα πράγματα εκεί. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, πριν φτάσουμε στο τέλος, θέλω να σχολιάσει και κάτι άλλο. Το ότι ο Σέρχιο Κόκκι πόνταρε 6.801 ευρώ συνολικά. Στη νίκη του Άρη. Στη νίκη του Άρη. Το διάβασα αυτό, ενώ ερχόμουν στο Ραδιομέγαρο. Άντε τα πόνταρε. Είναι ανάγκη να το ανεβάσει. Είσαι ο Κόκκι. Τόσα έχουν ακουστεί για σένα στο παρελθόν, για καζίνο, για όλα αυτά όσο ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ανάγκη να το ανεβάσει, να το δημοσιεύσει και στα social media, να το δει όλο ο κόσμο. Εντάξει, μπορεί να ήταν δανεικά και να σου πει: ξέρεις κάτι, δεν τα έχω και τα χάσα, ας πούμε. Ήθελα να δείξει προφανώς το πόσο πιστεύει και αγαπάει τον Άρη. Αλλά τελικά πήγε κουβά και έχασε και τα 7.000 περίπου. Τελικά, ναι. Σέργιο, άλλη φορά να μην το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι χωριό και σε έχουμε και λίγο στην μπούκα. Είναι η αλήθεια τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο Σέργιο Κόκκι. Πάντα έτσι εκδηλωτικό ήταν. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της τελευταίας εκπομπής ο Λίμπερο Παντού για αυτή την εβδομάδα. Φυσικά, παρέα θα τα λέμε από Δευτέρα 2 με 5 εδώ με τον Χρήστο Γιωβάνογλου. Μαζί θα είμαστε και το Σαββατοκύριακο το βράδυ 11:00 με το Post Game. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλό υπόλοιπο Παρασκευή φυσικά και σήμερα. Από εμάς, καλό μεσημέρι. Μένετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Γιώργος Αγοράς με το πέναλτι. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.